Στο πλευρό κάθε λαϊκής οικογένειας και των παιδιών της στέκεται το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Ιρακλείου. Τα μαθήματα έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα έχουν τη δυνατότητα μαθητές να κάνουν εγγραφή στο κοινωνικό φροντιστήριο. Ε, μέχρι σήμερα έχουμε διαμορφώσει πάρα πολλά τμήματα γυμνασίου και λυκείου, τα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη τα τμήματα που απευθύνονται σε μαθητέ που θα δώσουν φέτο πανελλαδικές εξετάσει και τη Δευτέρα 23 του μήνα ξεκινούν όλα τα υπόλοιπα τμήματα. Οι αιτήσει όμως συνεχίζονται. έχουμε ειδοποιήσει στις Δημοτικές Ενότητες όσοι γονείς ενδιαφέρονται να μας προσκομίζουν την αίτησή τους για φίτη στο κοινωνικό φροντιστήριο έως το τέλος του μήνα. Μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί 100 μαθητές, ενώ εθελοντικά μαθήματα θα προσφέρουν πάνω από 40 καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. διαπιστώνουμε επίσης ότι θα θέλαμε να καλύψουμε όλα τα παιδιά με ολιγομελή τμήματα όπου μπορούμε, δεδομένου ότι έχουμε και μεγάλη συμμετοχή καθηγητών για να διδάξουν. Έχουμε αρκετέ επιτυχίε στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Φέτο, από ό,τι γνωρίζω, είναι πάνω από πέντε οι επιτυχίε, οι οποίε είναι σε πάρα πολύ καλέ σχολέ. Τα μαθήματα γίνονται στο Καπετανάκιο και ωραίε απογευματινέ, ενώ στα δυνατού να μετακινηθούν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα διαδικτυακά. Τα μαθήματα είναι τα κλασικά μαθήματα του γυμνασίου, κυρίω ζητούν φιλολογικά, μαθηματικά, φυσική χημεία και όχι μόνο αυτά και άλλα. Επίσης να τονίζω ότι έχουμε ένα ειδικό μάθημα για την ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα για όλους όσους είναι είτε οικονομικοί μετανάστες, είτε εργαζόμενοι και προέρχονται από άλλη χώρα. Πέρα από τη διδασκαλία μαθητών σε μαθητές γυμνασίου ΓΕΛ και Τρίτης Τάξης του ΕΠΑΛ, το Κοινωνικό Φροντιστήριο προσφέρει υπηρεσίε συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και ξένες γλώσσες.